Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ως ενωτική αγωνιστική κίνηση πυροσβεστών δίνουμε σήμερα το παρόν και συμμετέχουμε και φέτος σε αυτήν εδώ τη μεγαλειώδη κινητοποίηση των ταξικών συνδικάτων του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου. Ενώνουμε τις φωνές μας μαζί με όλους εσάς, τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους αγρότες, τις νέες και νέους, τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων και των εκπροσώπων του στην τοπική διοίκηση. Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους εσάς σήμερα εδώ για να δώσουμε μια απάντηση στην αντιλαϊκή και εγκληματική πολιτική όλων των παραπάνω που οδηγεί σε ανίποτες τραγωδίες όπως αυτές τις τελευταίες μέρες στον κάμπο της Θεσσαλίας, στον Εύρο ελάχιστες μέρες πριν, λίγους μήνες πριν στα Τέμπη, λίγα χρόνια νωρίτερα στο Μάτι και στη Μάνδρα, στην Αττική, παλιότερα στην Ηλία. Για να εκφράσουμε κι εμείς ως πυροσβέστες τη διαμαρτυρία μας και την αντίθεσή μας σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές, γιατί μας αφορά και εμάς τους πυροσβέστες και τις οικογένειές μας, και να καταγγείλουμε όμως ταυτόχρονα τη συμβιβασμένη στάση της Ομοσπονδίας μας και των πρωτοβάθμιων ενώσεων στον κλάδο μας, που κυριολεκτικά έχουν απεμπολίσει την υπεράσπιση και την διεκδίκηση ακόμα και των ελάχιστων δικαιωμάτων μας. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, δίνουμε τη μάχη ακόμα μια χρονιά κάτω από τις πιο αντίξουες συνθήκες με μια σειρά σοβαρών εργασιακών ζητημάτων να παραμένουν άλυτα, όπως η μισθολογική στασιμότητα, η απλήρωτη υπερεργασία, οι συνεχιζόμενες μεταθέσεις και οι μετακινήσεις, η εργασιακή ανασφάλεια χιλιάδων συμβασιούχων και στον κλάδο μας, η έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, η μη αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως βαρύ, επικίνδυνο και αθυγιεινό. Και σε εμάς τους πυροσβέστες, η ακρίβεια σε τρόφιμα και ενέργεια εκμηδενίζει τους μισθούς πιο νωρίς από τα μισά του κάθε μήνα. Με τα έξοδα κίνησης και τη βενζίνη να έχουν εκτοξευτεί και ήδη να αρχίζουμε να μετράμε τα ευρώ για πώς θα τα καταφέρουμε να βγάλουμε τη θέρμανση το χειμώνα. Και με όλα αυτά και σε όλα αυτά να προστίθενται τα έξοδα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για τα όσα χρειάζονται τα παιδιά μας. Για άλλη μια χρονιά, εξαιτίας της σημαντικής υποστελέχωσης του πυροσβεστικού σώματος που αγγίζει και μπορεί να ξεπερνάει και το 30%, γινόμαστε μάρτυρες, ζούμε μια εργασιακή εξουθένωση, τραυματισμούς, ακόμα και το θάνατο συναδέλφου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές τις αντίξουες συνθήκες, αποτέλεσμα της δασοκτόνας πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων δίνουμε τη μάχη, εξουθενωμένοι από τις ατελείωτες βάρδιες λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, με υπερεργασία, στέρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα και των ρεπό και των αδειών, με συνεχόμενα 24 ώρα εργασία στα μέτωπα των πυρκαγιών και των πλημμυρών, με ατελείωτες ώρες οδήγησης για εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσουμε εκεί, και με μοναδική μέρημνα πολλές φορές το μοίρασμα μιας πραγματικά ελάχιστης ποσότητας νερού και ενός ελάχιστου γεύματος. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, για ακόμα μια χρονιά και ενώ ο ελληνικός λαός νιώθει και παραμένει ολοένα και περισσότερο αβοήθητος και κυριολεκτικά παρατημένος στην τύχη του, θρηνώντας νεκρούς, καμένα και πλημμυρισμένα σπίτια, δασικές και αγροτικές εκτάσεις και υποδομές, την ίδια στιγμή ταυτόχρονα βιώνει την ασφυκτική κρατική παρουσία που με τις πιο βίαιες μεθόδους θα του πάρει το σπίτι που δεν έτυχε να το κάψουν οι φλόγες ή που δεν έτυχε να πλημμυρίσει για χρηματικά ποσά
που φαντάζουν πραγματικά γελία μπροστά στις σπατάλες εκατομμυρίων ευρώ που γίνονται μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων, προμηθειών και απευθείας αναθέσεων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Αποδεικνύεται λοιπόν ξανά και ξανά ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και το δικαίωμα στη ζωή σε ένα ασφαλές περιβάλλον για μας και τα παιδιά μας είναι ασυμβίβαστα. Είναι αυτή η πολιτική που αντιμετωπίζει το δάσος και τη γη ως εμπόρευμα για να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι των κατασκευών, της ενέργειας, του τουρισμού. Συναγωνιστές, συναγωνίστρες, ως ενωτική αγωνιστική κίνηση πυροσβεστών, στηρίζουμε το διεκδικητικό πλαίσιο του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου και καταθέτουμε και από αυτό εδώ το βήμα το διεκδικητικό πλαίσιο για τον κλάδο μας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων, άμεσες προσλήψεις για να καλυφθούν οι χιλιάδες κοινές θέσεις, κατάργηση του νόμου 4662 του 2020 που υποβαθμίζει εργασιακά δικαιώματά μας αλλά και την πολιτική προστασία στη χώρα μας. Ένταξη του επαγγέλματός μας στα βαρέα, επικίνδυνα και ανθυγιεινά. Πλήρη εφαρμογή όλων των θεσμοθετημένων αλλά και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας μας. Προστασία της υγείας, της ασφάλειας της ζωής μας στα επιχειρησιακά συμβάντα. Πραγματική οικονομική αποζημίωση για την απλήρωτη ως τώρα υπερεργασία μας και την εργασία κατά τη διάρκεια Κυριακών και Αργιών. Τη γενναία αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για τη δασική υπηρεσία, το πυροσβεστικό σώμα. Δημιουργία όλων εκείνων των απαραίτητων υποδομών για την αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση της χώρας και της προστασίας του λαού. Για να μην γεγόμαστε το καλοκαίρι, για να μην πνιγόμαστε όταν βρέχει το φθινόπωρο και τις υπόλοιπες εποχές. Απευθύνουμε κάλεσμα προς όλους τους συνάδελφους εργαζόμενους στο πυροσβεστικό σώμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, μοναδική διέξοδο αποτελεί η ανασύνταξη του συνδικαλιστικού μας κινήματος στο πυροσβεστικό σώμα και γενικότερα στα σώματα ασφαλείας σε αγωνιστική κατεύθυνση, η συμπόρευσή μας σε κοινό αγώνα με όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τους φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους άνεργους, την νεολαία. Η δύναμη βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Απαιτούμε συνθήκες ζωής και δουλειάς με βάση την εποχή μας και τις σύγχρονες ανάγκες μας. Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή για εμάς και τα παιδιά μας, για μια κοινωνία που στο επίκεντρο θα βάζει τις ανάγκες του εργαζόμενου και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Καλούς αγώνες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Με ψηλά το κεφάλι, το δίκαιο είναι με το μέρος μας.